Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλοι τηλεθεατές της τηλεόρασης Star Βορείου Ελλάδος, είναι οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ξεκινάει τη Δευτέρα η εβδομάδα των φορολογικών παθών. Ο καυτός Ιούλιος θα αδειάσει τις τσέπες των φορολογουμένων, καθώς πρέπει να κλείσει με έσοδα τουλάχιστον 5 δισεκατομμυρίων ευρώ στα κρατικά ταμεία, προκειμένου ο προϋπολογισμός να παραμείνει εντός των στόχων που έχει θέσει το Υπουργείο Οικονομικών. Για να συμβεί αυτό, 2,3 εκατομμύρια φορολογούμενοι θα πρέπει να φανούν συνεπείς στην πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, ενώ πάνω από 1 εκατομμύριο επαγγελματίες θα πρέπει να αποδώσουν τον αυξημένο φόρο προστιθέμενης αξίας που εισέπραξαν από την 1η Ιουνίου. Οι περικοπές των επικουρικών συντάξεων για περίπου 260.000 συνταξιούχους που θα αρχίσουν να φαίνονται από το τέλος του μήνα και οι αυξημένες κρατήσεις για ασφαλιστικές εισφορές και φόρους που έχουν ήδη ξεκινήσει από τις αρχές Ιουλίου, έρχονται να προσθεθούν στα βάρη ενός μήνα που έχει προγραμματιστεί να είναι ο χειρότερος ολόκληρης της χρονιάς. Για το οικονομικό επιτελείο, η εκτέλεση του προϋπολογισμού τον Ιούλιο είναι το πρώτο δύσκολο τεστ για τη φετινή χρονιά. Τα βάρη του δεύτερου εξαμήνου είναι κατά 8 δισεκατομμύρια ευρώ περισσότερα σε σχέση με τα αντίστοιχα του πρώτου, καθώς τα έσοδα θα πρέπει να ανέλθουν στα 27 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι περίπου 19 δισεκατομμυρίων ευρώ που εισπράχθηκαν στο πρώτο εξάμηνο. Έτσι, μπορεί η μέχρι τώρα εκτέλεση του προϋπολογισμού να δείχνει μικρές υπερβάσεις στόχων στο σκέλος των φορολογικών εσόδων, περίπου 350 εκατομμύρια ευρώ στο πεντάμηνο, και ενώ αναμένονται τα αναλυτικά στοιχεία Ιουνίου, ωστόσο το ζήτημα είναι τι θα γίνει από εδώ και στο εξής. Μόνο από το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων το Υπουργείο Οικονομικών περιμένει να εισπράξει 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα στο μήνα. Η τελική εκαθάριση του φόρου εισοδήματος έχει δείξει ότι τα χρεωστικά εκαθαριστικά ανέρχονται σε 2.284.739, με το ποσό που θα πρέπει να εισπραχθεί να αντιστοιχεί σε 3,644 δισεκατομμύρια ευρώ. Περίπου οι 38 στους 100 φορολογούμενους παρέλαβαν φέτος χρεωστικό εκαθαριστικό και θα πληρώσουν 1.594 ευρώ κατά μέσο όρο. Όσον αφορά στις πιστωτικές δηλώσεις, αυτές είναι 1.005.277 και το ποσό που πρέπει να επιστραφεί είναι μόλις 302 εκατομμύρια ευρώ ή 300 ευρώ αναφορολογούμενο. Για τους περισσότερους, το ποσό αυτό θα συμψηφιστεί με τον ΕΜΦΙΑ. Ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Τρίφωνας Αλεξιάδης έσπευσε άλλωστε να υπενθυμίσει ότι έχουν ξεκινήσει οι δοκιμαστικές εκαθαρίσεις και ότι η εκαθάριση θα ολοκληρωθεί κατά 99,9% μέσα στον Ιούλιο, έτσι ώστε ο φόρος να καταβληθεί σε 5 δόσεις. Στόχος, όπως αναφέρουν κύκλοι του Υπουργείου Οικονομικών, είναι έως τις 31 Ιουλίου να έχουν εκδοθεί και να έχουν αναρτηθεί στους λογαριασμούς των φορολογουμένων στο σύστημα TaxisNet πάνω από 6 εκατομμύρια καθαριστικά έμφυα, ώστε οι φορολογούμενοι να έχουν το δικαίωμα να εξοφλήσουν τα ποσά του φόρου ακινήτων σε 5 μηνιαίες δόσεις από τον Αύγουστο έως και το Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους. Βαρύς είναι φέτος ο λογαριασμός και για τις επιχειρήσεις, καθώς εγκαινιάζεται στην πράξη ο αυξημένος συντελεστής του 29%, ο οποίος σε συνδυασμό με τη νέα παρακράτηση του 100% στέλνει το ύψος των εκαθαριστικών στα ύψη. Πρώτο crash test και για το νέο ΦΠΑ. Τέλος Ιουλίου θα υποβληθούν οι τριμηνιαίες δηλώσεις από τους επαγγελματίες για την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου 2016, ενώ οι μεγάλες επιχειρήσεις θα στείλουν το ΦΠΑ Ιουνίου. Είναι ο μήνας κατά τον οποίο επιβλήθηκε για πρώτη φορά ο ΦΠΑ του 29% και στην πράξη θα φανεί αν οι εισπράξεις θα είναι μεγαλύτερες σε σχέση με τον αντίστοιχο περισσινό μήνα. Ισχυρό σοκ αναμένεται να υποστούν σε λίγες ημέρες πάνω από 1.600.000 φορολογούμενοι όταν θα δουν αναρτημένα στους λογαριασμούς τους στο TaxisNet τα εκαθαριστικά του φετινού έμφυα. Τα ποσά του φόρου που θα καλούνται να πληρώσουν θα είναι σημαντικά αυξημένα σε σύγκριση με το 2015 και το 2014, καθώς φέτος η κυβέρνηση ψήφισε ρυθμίσεις με τις οποίες αυξάνονται οι συντελεστές υπολογισμού του κύριου και του συμπληρωματικού έμφυα, μειώνεται το αφορολόγητο του συμπληρωματικού έμφυα και καταργούνται πολλές διατάξεις που προέβλεπαν απαλλαγές από την επιβολή του. Το μεγαλύτερο σοκ, όπως αναφέρει ο Ελεύθερος Τύπος, θα το υποστούν εκατοντάδες χιλιάδες αγρότες και λοιποί φορολογούμενοι που είναι ιδιοκτήτες αγροτικών εκτάσεων.
καθώς τα αγροτεμάχια, οι αγροί, τα βοσκοτόπια και οι λοιπές εκτάσεις γεωργικής γης που κατέχουν θα συμπεριληφθούν για πρώτη φορά στον υπολογισμό του συμπληρωματικού έμφυα. Η προσθήκη των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων αυτών, οι οποίες δεν μειώθηκαν καθόλου στη συνολική φορολογική αξία της ακίνητης περιουσίας των συγκεκριμένων φορολογουμένων, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι φέτος το όριο συνολικής αξίας ακινήτων πάνω από το οποίο επιβάλλεται ο συμπληρωματικός έμφυα μειώθηκε από τις 300 στις 200.000 ευρώ και ότι οι συντελεστές υπολογισμού του συμπληρωματικού έμφυα έχουν αυξηθεί σημαντικά, θα έχει ως συνέπεια άλλοι εξ αυτών να κληθούν για πρώτη φορά να καταβάλουν συμπληρωματικό έμφυα και άλλοι να υποχρεωθούν να πληρώσουν σημαντικά αυξημένο συμπληρωματικό έμφυα. Και στις δύο περιπτώσεις το συνολικό ποσό του έμφυα που θα πρέπει να καταβληθεί, το άθροισμα κύριου και συμπληρωματικού, θα είναι σημαντικά αυξημένο σε σύγκριση με τα προηγούμενα δύο χρόνια. Γενικότερα δε, υπολογίζεται ότι πάνω από 700.000 φορολογούμενοι, των οποίων η συνολική αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας που κατήχαν την 1η-1η του 2016 ήταν μεγαλύτερη των 200.000 ευρώ, θα επιβαρυνθούν με το νέο σημαντικά αυξημένο συμπληρωματικό έμφυα. Αντιμέτωποι με αυξήσεις στον καταβλητέο έμφυα του 2016 θα βρεθούν εξάλλου και πάνω από 900.000 ιδιοκτήτες κενών μη ηλεκτροδοτούμενων κτισμάτων, καθώς φέτος για πρώτη φορά δεν θα ισχύσει για τα ακίνητα αυτά η έκπτωση 20% στον αναλογούντα κύριο και συμπληρωματικό φόρο. Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με αριθμό 2.282 υπουργική απόφαση που υπέγραψε ο Ευκλήδης Τσακαλώτος με θέμα ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων. Στη νέα υπουργική απόφαση περιλαμβάνονται 7 αλλαγές στα capital controls. Στη νέα υπουργική απόφαση περιλαμβάνονται οι εξής ρυθμίσεις. Επιτρέπεται η ανάληψη ποσού έως 840 ευρώ ανά 2 εβδομάδες. Επιτρέπεται η πρόωρη μερική ή ολική εξόφληση δανείου σε πιστωτικό ίδρυμα. Επιτρέπονται αναλήψεις μετρητών έως του ποσοστού το 100% συνολικά από χρηματικά ποσά τα οποία μετά τις 22 Ιουλίου του 2016 κατατίθενται σε τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, νομικών και φυσικών προσώπων σε μετρητά. Επιτρέπεται υπό προϋποθέσεις η ανάληψη μετρητών έως του ποσοστού 30% συνολικά από χρηματικά ποσά τα οποία μετά τις 22 Ιουλίου μεταφέρονται από το εξωτερικό με μεταφορά πίστωσης σε υφιστάμενους λογαριασμούς στην Ελλάδα. Επιτρέπεται το άνοιγμα λογαριασμού όψεως ή καταθέσεων σε φοιτητές ή σπουδαστές που κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος συμμετέχουν σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών σπουδαστών Εράσμους. Επιτρέπεται το άνοιγμα λογαριασμού σε συνταξιούχους που είναι κάτοικοι εξωτερικού για την καταβολή της σύνταξής τους στην Ελλάδα. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις επιτρέπονται οι πληρωμές συντάξεων και προνομιακών επιδομάτων πάσης φύσεως στο εξωτερικό από φορείς κοινωνικής ασφάλισης που διέπονται από το ελληνικό δίκαιο με πίστωση λογαριασμού που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που εδρεύει και λειτουργεί εκτός Ελλάδος. Θα συζητήσουμε τώρα με τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου της Δράμας, τον κύριο Αναστάσιο Πούλιο, ο οποίος είναι εδώ στο στούντιο της τηλεόρασης Star Βορείου Ελλάδος, θέματα που αφορούν και την επικαιρότητα αλλά και γεγονότα τα οποία τρέχουν και αφορούν τους δικηγόρους. Κύριε Πούλιο, καλό σας απόγευμα. Καλησπέρα κύριε Φυλακτέ. Να ξεκινήσουμε φυσικά, είδατε πιστεύω τα πρώτα θέματα του Δελτίου και μάλλον μελαγχολείτε και εσείς όπως και όλοι οι Έλληνες. Είναι αναμενόμενο με την κατάσταση που επικρατεί στην οικονομική αντιμετώπιση των ζητημάτων που έχει ο Μέσος Έλληνας. Είναι τραγική η κατάσταση και μάλλον θα χειροτερέψει μέχρι και το Σεπτέμβριο από ό,τι δείχνουν τα πράγματα. Ήσασταν στην Αθήνα, είχατε πάλι συνεδρίαση? Όχι, ήταν μια πρωτοβουλία δική μου, δεν υπήρχε ολομέλεια. Άλλο. Δεν υπήρχε ολομέλεια, ολομέλεια είναι για το Σεπτέμβριο. Απλώς στις αρχές Ιουλίου ένα από τα νομοσχέδια που κατέθεσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης στη Βουλή είναι ένα νομοσχέδιο που έχει τίτλο «Η κατάργηση των άμεστων υποθηκοφυλακίων και η σύμπτυξη των εμίσθων υποθηκοφυλακίων». Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι ανά νομό στην Ελλάδα θα υπάρχει ένα υποθηκοφυλακίο, τα υπόλοιπα συγχωνεύονται σε αυτό, στην πρωτεύουσα του νομού, και πρακτικά για τη Δράμα αυτό σημαίνει ότι το υποθηκοφυλακίο κάτω των Ευρωκοπίου καταργείται. Με αφορμή το νομοσχέδιο
σχέδιο αυτό, αλλά και άλλα ζητήματα που απασχολούν την δικαιοσύνη. Ένας καλλικράτης δηλαδή και στα υποθηκοφυλάκια. Ακριβώς, ακριβώς, ναι. Με αφορμή λοιπόν αυτό το νομοσχέδιο και με δεδομένο ότι έχριζε άμεσης ενημέρωσης του Υπουργείου και εν πάση περιπτώσει αντίδρασης από μεριάς μας, έκλεισα ένα ραντεβού με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, τον κύριο Κοσμάτο, τον οποίο συνάντησα την Πέμπτη το μεσημέρι στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Τον ενημέρωσα για την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή της Δράμας όσον αφορά την απονομή της δικαιοσύνης και για την υποχώρηση των ζητημάτων αυτών γενικά στην περιοχή μας, δηλαδή την αποδυνάμωση της παροχής της δικαιοσύνης στη Δράμα λόγω της κατάργησης του ειρηνοδικείου κάτω νευροκοπίου που έγινε το 2014, λόγω της κατάργησης της μεταβατικής έδρας του διοικητικού πρωτοδικείου Καβάλα στη Δράμα που έγινε το 2012 και εν γέννη λόγω της υποβάθμισης, όπως είπα και πριν, της απονομής της δικαιοσύνης στην περιοχή μας. Έρχεται τώρα και η κατάργηση του, πρακτικά, η κατάργηση του υποθηκοφυλακίου κάτω νευροκοπίου. Αυτό λοιπόν ήταν ένα τρίτο χτύπημα για την περιοχή της Δράμας, στο οποίο θεώρησα ότι θα πρέπει να αντιδράσουμε. Ενημέρωσα λοιπόν τον κύριο Κοσμάτο, ο οποίος αντιλήφθηκε την σοβαρότητα της κατάστασης. Αυτά καταργούνται μόνο σε επίπεδο περιφέρειας και γενικότερα, καταργούνται μόνο στο νομό Δράμας ή έχουμε καταργήσει και σε άλλες περιοχές? Όχι, όσον αφορά τα υποθηκοφυλακία, καταργούνται σε όλη την Ελλάδα. Το σχέδιο της κυβέρνησης, όπως έχει κατατεθεί, είναι να υπάρξουν 41 έμιστα υποθηκοφυλακία, κρατική πάλι δηλαδή, σε όλη τη χώρα, συν τα υπάρχοντα μέχρι σήμερα έμιστα υποθηκοφυλακία. Της Δράμας και του Νευροκοπίου τα υποθηκοφυλακία ήταν άμεστα. Τα ιδιωτικά, εντός εισαγωγικών. Ακριβώς, εντός εισαγωγικών ιδιωτικά. Αυτά καταργούνται, θα γίνουν όλα κρατικά. Και φυσικά θα περιοριστούν γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο. Ο κύριος Κοσμάτος μου είπε ότι ήδη στη σκέψη του Υπουργείου ήταν κυρίως σε νησιωτικές περιοχές να καταργηθούν μεν τα άμεστα υποθηκοφυλακία, αλλά να δημιουργηθούν παραρτήματα των εμίστων. Εδώ, σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, του είπε ότι θα μπορούσε κάλλιστα να ενταχθεί και η περιοχή του Νευροκοπίου ως απομακρυσμένη περιοχή και παραμεθόριος. Δεν έχει και μεγάλες διαφορές από ένα νησί στο οποίο ο κάτοικος θα πρέπει να μετακινηθεί στο διπλανό νησί που υπάρχει υποθηκοφυλακίο για να μπορέσει να πάρει ένα πιστοποιητικό, παραδείγματος χάρη. Μου είπε ότι το αντιλαμβάνεται, το καταλαβαίνει και θα εξετάσει σοβαρά το ενδεχόμενο το υποθηκοφυλακίο κάτω Νευροκοπίου να παραμείνει ως παράρτημα του υποθηκοφυλακίου Δράμας. Αυτό θα εξεταστεί στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, σε συνδυασμό βέβαια και με τις δυνατότητες που υπάρχουν στο Υπουργείο. Πέραν του θέματος αυτού όμως, το έθεσα και τα ζητήματα όσον αφορά την συντήρηση και την δυνατότητα βελτίωσης των συνθήκων του δικαστικού μεγάρου της Δράμας και με μεγάλη χαρά βρήκα πολύ θετική ανταπόκριση σε αυτό το θέμα. Ήδη μας κοινοποιήθηκε χθες απόφαση που υπέγραψε και ο Υπουργός και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, σύμφωνα με την οποία χορηγούνται στο δικαστικό μεγάρο Δράμας 200.000 ευρώ προκειμένου να συντηρηθεί το κτίριο και να δημιουργηθεί επαρκές πλαίσιο πυροπροστασίας, γιατί θα πρέπει να πω ότι το δικαστικό μέγαρο Δράμας δεν έχει πυροπροστασία, υπάρχουν μόνο οι φορητοί πυροσβεστήρες. Ένα δημόσιο κτίριο λοιπόν που έχει αυτό το φόρτο όσον αφορά τον κόσμο που εξυπηρετεί καθημερινά, είναι απαράδεκτο στις σημερινές συνθήκες να μην υπάρχει πυροπροστασία. Να τονίσουμε ότι έγινε επί εποχής αημνής του Γεωργίου Ράλη. Πρωθυπουργός, ναι. Γεώργιος Ράλης, μιλάμε δηλαδή, έχουν περάσει σχεδόν 40 χρόνια. Θεμελιώθηκε υπό Πρωθυπουργία Ράλη και εγκαινιάστηκε το κτίριο το 1983. Έκτοτε ελάχιστες παρεμβάσεις έχουν γίνει και κυρίως χαρακτήρα τελείως επιφανειακού. Δεν έχει γίνει καμία ουσιαστική συντήρηση. Θυμόμαστε όλοι τι ωραίο και εντυπωσιακό κτίριο ήταν, αλλά περάσαν τα χρόνια. Για την εποχή του ήταν ένα από τα καλύτερα δικαστικά μέγαρα στη χώρα. Και βέβαια και σήμερα θα πρέπει να πω ότι σε σχέση με δικαστικά μέγαρα άλλων πόλεων είναι εξαιρετικό, είναι πάρα πολύ καλό. Αλλά βέβαια χρειάζεται συντήρηση και βέβαια χρειάζεται ο εξυγχρονισμός του. Εκεί λοιπόν θα διατεθούν τα 200 χιλιάρικα για στα οποία ήδη έχει δοθεί εντολή να γίνει η οριστική μελέτη από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δράμας, προκειμένου να προχωρήσει το έργο αυτό. Του επισήμανα επίσης ότι το δικαστικό μέγαρο Δράμας δεν έχει ουσιαστικά πρόσβαση σε αμαία. Υπάρχει μόνο μία ράμπα που έχει κατασκευαστεί στην πίσω πλευρά, ουσιαστικά στην έξοδο κινδύνου του κτηρίου από το Δικηγορικό Σύλλογο Δράμας, με έξοδα δικά μας, η οποία βέβαια δεν δυνατεί να εξυπηρετήσει σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες των ανθρώπων με ειδικές ανάγκες. Γι' αυτό το λόγο μου είπε ότι εφόσον τεθεί επίσημα από το δικαστικό μέγαρο, από την Επιτροπή Διαχείρισης του Δικαστικού Μέγαρου το αίτημα αυτό, θα το δει και αυτό απόλυτα θετικά. Καταλήξαμε δε σε ένα επόμενο ζήτημα, το οποίο και για μας είναι πολύ σημαντικό, την κατάργηση της μεταβατικής έδρας του διοικητικού πρωτοδικείου Καβάλας στη Δράμα.
Είναι γνωστό αυτό το θέμα. Μάλιστα, έχουμε οι δικηγορικοί σύλλογοι των πόλεων όπου καταργήθηκαν αυτές τις μεταβατικές έδρες, 12 τον αριθμό. Έχουν πόσα πράγματα έχουν καταργηθεί και αφορούν το Υπουργείο Δικαιοσύνης στο νομό Δράμας τα τελευταία 5-6 χρόνια? Τα τελευταία 6 χρόνια, κύριε Φυλαχτέ, όχι μόνο στο νομό Δράμας θα πρέπει να πω, αλλά ειδικά στο νομό Δράμας που μπορούμε να το δούμε, έχουν ουσιαστικά καταργηθεί θεσμοί και υπηρεσίες στον χώρο της δικαιοσύνης, οι οποίοι υπήρχαν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε τα ειρηνοδικεία Νευροκοπίου και Προσοτσάνης που καταργήθηκαν. Έχουμε το μεταβατικό διοικητικό πρωτοδικείο που καταργήθηκε. Έχουμε τον περιορισμό των θέσεων των εισαγγελέων στη Δράμα από 3 σε 2. Έχουμε το θέμα των φυλακών Νικηφόρου που καρκινοβατεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Πάμε στη δεκαετία πια. Όλα αυτά λοιπόν οδηγούν σε μια υποβάθμιση στον χώρο της απονομής της δικαιοσύνης στην περιοχή μας, η οποία στις σημερινές συνθήκες κατά τη γνώμη μου. Και δεν είναι ακαδημαϊκές συζητήσεις αυτές αφορούν και τον πολίτη, ο οποίος αναγκαστικά θα πρέπει να πάει σε άλλη πόλη για να εξυπηρετηθεί. Ακριβώς, πρέπει να μεταβεί στην Καβάλα. Και φυσικά αυτούς τους άτυχους ανθρώπους στον Ευρωκόπη, οι οποίοι κυριολεκτικά έχουν αποψηλωθεί από υπηρεσίες, το μόνο που τους έχει απομείνει είναι η έδρα του Δήμου. Ακριβώς. Όλα τα άλλα έχουν φύγει. Θα πρέπει να θεωρήσουμε και από εκεί ξεκίνησα εγώ την κουβέντα μου με τον Γενικό Γραμματέα, ότι ο κάτοικος του κάτω Νευροκοπίου και γενικά ο Δραμηνός, όταν βλέπει ότι στην Ξάνθη, ας πούμε, το ειρηνοδικείο Σταυροπόλεως υπάρχει και λειτουργεί κανονικά, στις Σέρες το ειρηνοδικείο Σιδηροκάστρου, το ειρηνοδικείο Νιγρήτας υπάρχει και λειτουργεί κανονικά. Ο κάτοικος του κάτω Νευροκοπίου, γιατί πρέπει να μετακινείται στη Δράμα χειμώνα καιρό 40-45 χιλιόμετρα για να μπορέσει να εξυπηρετηθεί όσον αφορά την απονομή της δικαιοσύνης? Ποια είναι η διαφορά του κατοίκου της Ξάνθης και των Σερών, τον κάτοικο της Δράμας? Πιστεύω υπάρχει η απάντηση. Δεν ξέρω. Η απάντηση είναι προφανής. Η απάντηση είναι προφανής. Η απάντηση είναι προφανής. Γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν το είπα, η περαιτέρω αποδυνάμωση των θεσμών της δικαιοσύνης στη Δράμα νομίζω ότι είναι πλέον σε επίπεδο απόλυτα αρνητικό. Φάνηκε να το καταλαβαίνει για το υποθετικό φυλακείο. Σας λέω, μου είπε ότι θα το δει πολύ θετικά το θέμα της διατήρησης του ως παραρτήματος. Για το θέμα του διοικητικού πρωτοδικείου Καβάλα στη μεταβατική έδρα της Δράμας, μου είπε ότι και αυτό θα δει τα στατιστικά στοιχεία που περιμένει να το στείλουμε και σε περίπτωση που αυτά επαληθεύουν τους ισχυρισμούς μας θα το δει και αυτό θετικά. Και για τις φυλακές Νικηφόρου θα πρέπει να σας πω ότι η ημερομηνία παράδοσης από τους εργολάβους προς το Υπουργείο είναι η 31/12/16. Η δική του άποψη είναι ότι μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2017, έστω τμηματικά, θα είναι σε θέση να λειτουργήσουν οι φυλακές. Αυτό βέβαια το έχουμε ακούσει πολλές φορές στο παρελθόν. Να πούμε κάτι θετικό όμως, Πρόεδρε, γιατί έχεις απόλυτη, πρέπει να το πω έτσι, είσαι απόλυτα ειλικρινής σε πολλές από τις θέσεις τις οποίες εκφράζει, ότι είναι μια επιτυχία αυτής της κυβέρνησης το ότι αυτό το έργο που καρκινοβατούσε το έφτασε εδώ, για να λέμε τα θετικά. Είναι αλήθεια, έφτασε σε ένα σημείο στο οποίο γιατί είμαστε... έλειπαν πάρα πολλά είμαστε να γίνουν και έγιναν. Είμαστε οριακά πλέον στο να παραδοθεί. Ναι. Το θέμα είναι... Θα παραδοθεί κτηριακά, θα μπορέσει να λειτουργήσει, γιατί θέλει στελέχωση ανθρώπινου δυναμικού που με τις προδιαγραφές που έχει το κτίριο αυτό είναι αρκετά σημαντικός αριθμός. Μην τελειώσει το κτίριο τώρα και μείνει έτσι. Ακριβώς, μην έχουμε ένα κέλυφο σε ένα κτίριο πάρα πολύ ωραίο, αλλά χωρίς να υπάρχει λειτουργία του. Του επεσήμανα δε ότι οι φυλακές της Νιγρήτας θεμελιώθηκαν ακριβώς την ίδια μέρα με τις φυλακές του Νικηφόρου. Στη Νιγρήτα έχουμε 5 χρόνια που λειτουργούν οι φυλακές και στο Νικηφόρο ακόμα περιμένουμε την ολοκλήρωση των κτηριακών εγκαταστάσεων. Είναι και εδώ είναι η διαφορετική αντιμετώπιση της Δράμας από τους γειτονικούς νομούς, που στο κάτω-κάτω βρισκόμαστε περίπου και στην ίδια μοίρα, αν δούμε το πού βρίσκεται ο κάθε νόμος, που είναι οι Σέρες, που είναι η Ξάνθη και που είναι η Δράμα. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι σε τελική ανάλυση η επίσκεψη αυτή και οι εργασίες που είχαμε μαζί με τον κύριο Κοσμάτο, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, ήταν θετικές. Είχε απόλυτα θετικό πνεύμα απέναντι στα αιτήματα τα δικά μας που του παρουσίασα εγώ. Και θεωρώ ότι το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα δούμε κατά πόσον το θετικό αυτό κλίμα που υπήρξε στη συνάντησή μας θα μεταφραστεί και, και στην υλική του μορφή. Θα έχουμε δηλαδή και υλικά αποτελέσματα. Εννοούσα αντικειμενικώς στην κρίση σας για τα τεκτενόμενα και τα δρόμενα. Για το άλλο το θέμα των κινητοποιήσεων, οι οποίες συνεχίζονται με ένα λιγότερο αυστηρό πλαίσιο. Υπάρχει κάτι νεότερο? Υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να σας δημιουργεί ένα αίσθημα αισιοδοξίας, κύριε Πρόεδρε? Αυτή τη στιγμή το πλαίσιο της αποχής μας έχει περιοριστεί κατά πολύ. Οι δικηγόροι πλέον απέχουν μόνο από συγκεκριμένες δίκες που αφορούν το δημόσιο, με την ευρύτερη έννοια του όρου, ασφαλιστικούς φορείς, δήμους κτλ. Θα πρέπει να πω εδώ ότι οι δικηγόροι, μετά από μια εξάμηνη
παρατεταμένη αποχή από τις μεγαλύτερες που έχει κάνει ο κλάδος και νομίζω από τις μεγαλύτερες που κάνει οποιοδήποτε κλάδος στην Ελλάδα, βρισκόμαστε σε φάση διαφοροποίησης εντελώς της διαδικασίας της αποχής μας. Πλέον δεν απέχουμε από το 95% των εργασιών μας, συμμετέχουμε κανονικά σε αυτές. Ήδη αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, όπως θα έχετε πληροφορηθεί, ότι ξεκίνησαν οι πρώτοι πληστηριασμοί, οι πρώτες κατασχέσεις, ξεκίνησε η εφαρμογή δηλαδή αυτού που λέγαμε του κώδικα πολιτικής δικονομίας, ξεκίνησε ένας κώδικας που έπρεπε να εφαρμοστεί από την 1η-1η του 2016 και λόγω της απεργίας μας δεν εφαρμόστηκε ουσιαστικά. Τώρα λοιπόν που από τα ζητήματα αυτά δεν μπορούμε πλέον να απεργήσουμε, ξεκίνησε η εφαρμογή τους. Αυτό θα το δούμε στην πλήρη έκτασή του το Σεπτέμβριο, όταν πια θα έχουν προχωρήσει οι διεργασίες αυτές και οι πληστηριασμοί θα βρίσκονται στο φόρτε τους. Η δική μας η αποχή, κύριε Φυλακτέ, συνεχίζεται με ένα πολύ διαφορετικό πλαίσιο. Πια απέχουμε μόνο στοχευμένα από συγκεκριμένα πράγματα. Ευελπιστούμε ότι το Σεπτέμβριο, που θα ξαναρχίσουν να λειτουργούν κανονικά τα δικαστήρια, θα βρισκόμαστε σε θέση να μπορέσουμε να συνεχίσουμε έναν αγώνα από τελείως όμως διαφορετικό πλαίσιο πλέον, πάνω σε τελείως διαφορετική βάση, διότι μετά από 6 μήνες αποχή, δεν νομίζω ότι κανένας επαγγελματικός κλάδος αντέχει να προχωρήσει σε τέτοια καθολικά μέτρα που είχαμε ακολουθήσει στο προηγούμενο διάστημα. Να σε ευχαριστήσουμε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Πούλιο, για την ωραία συζήτηση που είχαμε. Συνεχίζουμε στο Δελτίο Ειδήσεων για τον έμφυα στα αγροτεμάχια και τη νέα φορολόγηση των αγροτών. Αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Δήμου Καβάλας, Θέμης Καλπακίδης. Όπως είπε, δυσκολεύουν τα πράγματα για τον αγροτικό κόσμο. Αναφέρθηκε και στο σύγχρονο και ολοκληρωμένο αντιπλημμυρικό και εγκυοβελτιωτικό έργο των τενάγων Φιλίππων των ομών Καβάλας, Δράμας και Σερών, που έδεσε σε τροχιά υλοποίησης ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Χρήστος Πίρτζης. Όπως είπε, δεν αισιοδοξεί για την υλοποίηση του έργου. Κύριε Καλπακίδη, ξεκινάνε τα δύσκολα, θα λέγαμε, για τους αγρότες και με την επιβολή έμφυα στα αγροτεμάχια. Πάντοτε ήταν δύσκολα για τους αγρότες, άσχετα με το τι φρόντιζαν κάποιοι να δημοσιεύουν προς τα έξω και να δείχνουν ότι είμαστε η τάξη η οποία εξαιρείται από όλα. Πάντοτε πληρώναμε, πάντοτε δυσκολευόμασταν και τώρα δυσκολευόμαστε ακόμα περισσότερο, γιατί κυρίως τα προϊόντα που παράγουμε στην περιοχή είναι χρηματιστηριακά και αυτό σημαίνει ότι το κόστος παραγωγής δεν μπορούμε να το μεταβάλουμε, να το μεταφέρουμε στην τιμή πώλησης. Πάντοτε περνούσαμε δύσκολα. Η νέα πραγματικότητα όμως είναι σίγουρα πιο οδυνηρή. Ακόμα πιο δύσκολη, γιατί κυβερνούν άνθρωποι οι οποίοι δεν αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα. Έχουν την εντύπωση ότι βγάζουμε χρυσάφι και έχουν την εντύπωση ότι έχουν πάρα πολλά λεφτά. Βέβαια ξέρουν πάρα πολύ καλά τι γίνεται, γιατί ήταν πολλά χρόνια στην αντιπολίτευση. Ήταν πολλά χρόνια κοντά μας και δίπλα μας. Αυτό σημαίνει ότι αυτό που επιδιώκουν είναι η καταστροφή μας. Και ουσιαστικά, για να το αιτιολογήσω και αυτό, εξυπηρετούν συμφέροντα τα οποία έχουν σχέση με τη Διατλαντική Συμφωνία και με τη μελέτη McKinsey, όπου ουσιαστικά θέλουν η γη μας να περάσει σε άλλα χέρια, έτσι ώστε να καλλιεργείται από άλλους ανθρώπους, από εταιρείες ουσιαστικά, με νέες τεχνικές, όπως αναφέρεται στη μελέτη. Αυτό συμβαίνει στην πραγματικότητα. Ποιος έχει αντίρρηση, μπορούμε να το συζητήσουμε. Να δούμε για κάτι άλλο, κύριε Καλπακίδη. Έχουμε το σύγχρονο και ολοκληρωμένο αντιπλημμυρικό και εγκυοβελτιωτικό έργο των τενάγων Φιλίππων των ομών Καβάλας, Δράμας και Σερών, που θέτει σε τροχιά υλοποίησης ο Υπουργός Μεταφορών και Δικτύων Χρήστος Πίρτζης. Διαβάσατε σίγουρα αυτήν την εξέλιξη. Θα ήθελα να μου πείτε αν αισιοδοξείτε για αίσια έκβαση. Όχι, με τη συγκεκριμένη κυβέρνηση και με το συγκεκριμένο κόμμα όχι. Και θα σας πω γιατί. Γιατί μέχρι σήμερα ό,τι μας έχουν πει είναι ψέματα, μας έχουν κοροϊδεύσει. Υπάρχει μια προκήρυξη των 3.499.000 ευρώ, ακόμα κάτι ψηλά, γιατί έχω και την προκήρυξη, η οποία ενδεχομένως μετά από την προκήρυξη και μετά από τον διαγωνισμό να κατεβεί στα 500 χιλιάρια. Να κατεβεί στα 200, να δώσει κάποιος δηλαδή μια έκπτωση της τάξης του 80% ή 90% προκειμένου να πάρει τη μελέτη, γιατί μελέτες υπάρχουν. Αυτό είναι εντυπωσιακό που συμβαίνει, γιατί έχουν βγάλει, μια μελέτη με τόσα πολλά χρήματα, ενώ ουσιαστικά μελέτες υπάρχουν και αν διαβάσει κάποιος την μελέτη έτσι όπως την έχει δώσει στο Υπουργείο, ουσιαστικά βασίζεται σε μελέτες προηγούμενων ετών, το ΕΦΙΑΓΙ και κάποιων άλλων, όπου προτείνουν κάποια πράγματα, αναλύουν το πρόβλημα και προτείνουν λύσεις. Προκειμένου να κάνουν εντύπωση, έχουν παρουσιάσει ένα τεράστιο νούμερο, το οποίο ουσιαστικά θα είναι πάρα πολύ μικρό.
Εμείς πριν από ένα χρόνο περίπου φέραμε όλους εδώ τους ειδικούς στο Ιφιάγε, καθίσαμε σε ένα τραπέζι και ζητήσανε 15.000 ευρώ για να κάνουν μια επικαιροποίηση της μελέτης και γύρω σε 120.000 ευρώ για να γίνει μια πρόταση ολοκληρωμένη και συγκεκριμένη. Τώρα τα 3,5 εκατομμύρια μαζί με το ΦΠΑ που σκοπούν και τι σκοπό έχουν, αυτό είναι άλλη ιστορία. Επειδή δεν θέλω να είμαι μηδενιστής, θέλω να περιμένω να δω την έκβαση και του διαγωνισμού και των έργων που θα γίνουν μετά από 10 χρόνια ενδεχομένως. Γιατί το να ξεκινήσει να προκυριχθεί μια προμελέτη, γιατί για προμελέτη πρόκειται, μετά θα γίνει μελέτη και μετά να αρχίσει η κατασκευή του έργου, χρειάζονται στην Ελλάδα, όπως καταλαβαίνετε, αρκετά χρόνια. Ζήσε Μάιμου να φας τριφύλι δηλαδή. Εγώ έτσι βλέπω, γιατί αυτό φαίνεται, έτσι. Από τον, Ιανουάριο, από τον Δεκέμβριο προκηρύχθηκε αυτό, το ακούστηκε αυτή η ιστορία. Πριν από δύο μήνες που ήρθε ο κύριο Σπύρτης στην Καβάλα, μας είπε ότι το υπέγραψε. Πριν από μια εβδομάδα ήταν η καταληκτική ημερομηνία για την παρουσίαση των προσφορών και περιμένουμε να δούμε τι εξελίξεις θα υπάρχουν. Το ζήτημα είναι να γίνει ένα ουσιαστικό έργο, αλλά να γίνει. Να μην μας κοροϊδεύουν όπως μας κοροϊδεύαν τόσα χρόνια. Εγώ σας ανέφερα όσα γνωρίζω, χωρίς να θέλω να μηδενίσω κανέναν και τίποτε. Υπάρχουν προηγούμενες καταστάσεις, οι οποίες, όπως σας ανέφερα, το ΕΦΙΑΓΕ, όπου μπορούσαν να βοηθήσουν και να συμβάλλουν και να συνδράμουν σε όλη αυτή τη διαδικασία. Πόσο εμείς δεν μας ενδιαφέρει ποιος θα το κάνει. Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι να γίνει τελικά. Να γίνει άμεσα, όχι σε 15 χρόνια. Πόσο αισιόδοξος μπορεί να είναι ο πολίτης σήμερα και ιδιαίτερο ο αγροτικός κόσμος, κύριε Καλβακίδη? Κοιτάξτε, δεν θα σας πω για τους αγρότες μόνο. Θα βάλω τους αγρότες, μάλλον, σε γενικότερο κλίμα, σαν Έλληνες πολίτες. Βλέπουμε ότι η ανεργία ήταν περίπου στο 30% και έχει κατέβει στο 24%. Ξέρετε γιατί? Όχι γιατί δημιουργήθηκαν θέσεις εργασίας, αλλά γιατί όλοι έχουν φύγει στο εξωτερικό. Με τα νέα μέτρα που περνάει η κυβέρνηση, ουσιαστικά ο συνταξιούχος και ο δημόσιος υπάλληλος σε λίγο καιρό δεν θα πληρώνεται, θα έχει μισθούς πενιχρούς. Ο αγρότης θα δουλεύει για τις πολυεθνικές και για την φορολογία και θα περάσουμε, οι μικρομεσαίοι θα εξαφανιστούν σε κάθε επίπεδο, είτε επιχειρηματίες, είτε ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε αγρότες. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι θα βρεθούμε σε μια κατάσταση η οποία θα είναι πρωτόγνωρη για εμάς και από εκεί και πέρα θα πρέπει κάπως να την αντιμετωπίσουμε. Θα πρέπει όλοι αυτοί δηλαδή που μας έχουν κοροϊδεύσει τα τελευταία χρόνια να λογοδοτήσουν, και όχι μόνο να λογοδοτήσουν, αλλά και να υπάρχουν και κυρώσεις απέναντι σε αυτούς. Σίγουρα έχουμε και ευθύνες εμείς, σαν πολίτες, σαν Έλληνες πολίτες, γιατί ενώ βιώνουμε διάφορες καταστάσεις, δεν αντιδρούμε. Χρειάζεται μια συνολική επανάσταση για να αλλάξει όλο αυτό το σύστημα που υπάρχει στη χώρα. Βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν περίσσει ο θράσος, παραμονές εκλογών μας υπόσχονταν διάφορα πράγματα, σαν Έλληνες πολίτες, όχι μόνο σαν αγρότες. Και βλέπουμε τώρα τα γυρνάνε τελείως ανάποδα, χωρίς να αναλαμβάνουν και τις ευθύνες. Αυτό είναι το σημαντικότερο, γιατί ποτέ μέχρι σήμερα κανένας δεν έχει αναλάβει ουσιαστικά ευθύνες. Είναι το δελτίο ειδήσεων της ημέρας από το Star Βόρειας Ελλάδος. Μικρό διάλειμμα για διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Ακού τις εικόνες μες στη μουσική 93,5 Star FM. Το αστέρι της καρδιάς σου θα σ' ακολουθεί. Συνεχίζουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, με το δελτίο ειδήσεων. Οι τουρκικές αρχές έπιασαν το δεξί χέρι του Τούρκου κληρικού Φετουλάχ Γκιουλέν, τον οποίο ο πρόεδρος Ερντογάν κατηγορεί ως εγκέφαλο του αποτυχημένου πραξικοπήματος, δήλωσε κυβερνητικός αξιωματούχος. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος του Γκιουλέν, Χαλί Σανσί, φέρεται να έχει φτάσει στην Τουρκία δύο μέρες πριν το αποτυχημένο πραξικόπημα, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο. Νωρίτερα, το Σάββατο, ο Μοχάμετ Σαΐντ Γκιουλέν, ο ανεψιός του Φετουλάχ Γκιουλέν, συνελήφθη έπειτα από παραγγελία του εισαγγελέα της Άγκυρας. Είναι ο πρώτος στενός συγγενής του Γκιουλέν που κρατείται στο πλαίσιο των εκαθαριστικών επιχειρήσεων που έχουν ξεκινήσει στη γείτονα χώρα, παρότι δεν ήταν και ο μόνος της οικογένειας που ήρθε αντιμέτωπος με την αστυνομία.
Οι πραξικοπηματίες έχουν αρχίσει να ομολογούν, δήλωσε ο Ερντογάν στο τηλεοπτικό France 24, που κάπως χονδροκομμένα ισχυρίζεται πως οι στρατιωτικοί ομολογούν πως έπαιρναν οδηγίες απευθείας από την Πενσιλβάνια. Προσπάθησαν να κάνουν τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων που κρατούσαν Όμηρο να μιλήσει απευθείας με τον Γκιουλέν, δήλωσε ο Ερντογάν. Παρόμοιες πληροφορίες μεταδίδει και το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Ανατολή. Ο Ερντογάν κατηγορεί τον Γκιουλέν, τον αυτοεξόριστο στις Ηνωμένες Πολιτείες κληρικό, ότι καθοδήγησε το αποτυχημένο πραξικόπημα. Με αυτήν ακριβώς την κατηγορία ζητά και την έκδοσή του από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Τουρκία, ενώ το σχετικό επίσημο αίτημα αναμένεται να κατατεθεί εντός των επομένων ημερών. Ο ίδιος ο Γκιουλέν έχει απορρίψει κάθε σύνδεση με το πραξικόπημα το οποίο κατήγγειλε. Ο Τούρκος αυτοεξόριστος δήλωσε ακόμη πως οι οπαδοί του παγιδεύονται και συλλαμβάνονται μετά το πραξικόπημα που ο ίδιος έχει χαρακτηρίσει σκηνοθετημένο από τον Ερντογάν. Ερντογάν και Γκιουλέν δεν ήταν πάντα εχθροί. Μέχρι το 2003, όταν ο Ερντογάν εξελέγει για πρώτη φορά πρωθυπουργός, ο Γκιουλέν ήταν σύμμαχος και μέντορας του. Το Σάββατο, ο Ερντογάν υπέγραψε ένα διάταγμα που ζητά το κλείσιμο 1043 ιδιωτικών σχολείων και 1229 ιδρυμάτων και οργανώσεων, 35 ιατρικών οργανισμών, 19 συνδικάτων, 15 πανεπιστημίων που συνδέονται με τον Γκιουλέν. Αυτό ήταν και το πρώτο διάταγμα του Ερντογάν μετά την επιβολή κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι έχουν συλληφθεί στην Τουρκία από τις 19 Ιουνίου. Οι περισσότεροι συλληφθέντες είναι στρατιωτικοί. Δεν είναι όμως λίγοι οι δικαστικοί και οι δημόσιοι λειτουργοί που βρέθηκαν στις φυλακές. Περισσότεροι από 37.500 υπάλληλοι της αστυνομίας και του δημοσίου απολύθηκαν. Και περισσότεροι από 21.000 καθηγητές έχασαν τις άδειές τους. Την ίδια ώρα, για μία ακόμη φορά, η Ευρώπη ζει έναν εφιάλτη. Ένας άντρας 18 ετών σκόρπισε το θάνατο στο Μόναχο, παίρνοντας 9 ζωές πριν τελικά αφαιρέσει και τη δική του. Παρά τις πρώτες πληροφορίες που έκαναν λόγο για πολλούς δράστες, ο ένοπλος ήταν μόνος του, η αστυνομία τον αναγνώρισε ως έναν 18χρονο με γερμανική και ιρανική υπηκότητα. Βρισκόμασταν μέσα στο εμπορικό κέντρο. Ήσασταν μέσα στο εμπορικό κέντρο. Μέσα στο εμπορικό κέντρο. Ήμασταν και πηγαίναμε πάλι σε ένα μαγαζί να ψωνίσουμε. Και εκείνη τη στιγμή που θέλαμε να μπούμε μέσα στο μαγαζί, βλέπουμε να κλείνει το μαγαζί, να κατεβάζει τα σίδερα που κατεβάζουν για να κλείσουν. Και εμείς και τον κόσμο να τρέχει προς τα έξω και καταλάβαμε ότι κάτι γίνεται, γι' αυτό αρχίσαμε να τρέχουμε. Και μετά αργότερα ακούσαμε και τους πυροβολισμούς και όταν βγήκαμε έξω για να πάμε προς το αυτοκίνητο, ξανακούσαμε 5 πυροβολισμούς. Υπήρχε πανικός, αλλά επειδή ήμασταν αρκετά κοντά στην έξοδο, δεν κάναμε πολλή ώρα, κάναμε περίπου στα 3 λεπτά μέχρι να καταλάβουμε και να συνειδητοποιήσουμε τι έγινε. Βγήκαμε αρκετά γρήγορα έξω. Τραυματίες και τα λοιπά δεν είδαμε εμείς. Εμείς ακούσαμε τους πυροβολισμούς και τρέξαμε. Αλλά ακούστηκαν αρκετοί, γιατί διότι μετά πήγαμε στον καράζ και κρυφτήκαμε για να μην μας πετύχει καμία σφαίρα και κρυφτήκαμε σε κάτι αυτοκίνητα και μετά βρήκαμε το δικό μας αυτοκίνητο και μπήκαμε μέσα. Δηλαδή ακούσαμε αρκετούς πυροβολισμούς και αργότερα ήταν και πιο κοντινοί. Δηλαδή υποθέσαμε ότι είχε βγει έξω δράση πλέον από εκείνη την έξοδο και προσπαθούσε να πυροβολήσει κι άλλο κόσμο όταν εκείνος έβγαινε έξω. Στα πιθανά κίνητρα του 18χρονου Ιρανογερμανού δράστη της αιματηρής επίθεσης στο εμπορικό κέντρο Ολύμπια στην περιοχή του Ολυμπιακού Σταδίου του Μονάχου εστιάζονται τώρα οι έρευνες της αστυνομίας, η οποία ωστόσο δεν έχει επισήμως απαντήσει εάν πρόκειτο για τρομοκρατική ενέργεια ή για κατάσταση αμόκ ενός μεμονωμένου ατόμου. «Ζήσαμε μια νύχτα τρόμα», ανέφερε η καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ. Ανάμεσα σε εμάς, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται μία νύχτα και μία μέρα τρόμου. Ακόμα όλοι βρισκόμαστε σε σοκ. 9 άνθρωποι που το βράδυ της Παρασκευής πήγαιναν να φάνε ή να χαλαρώσουν, είναι νεκροί από τις σφαίρες ενός μοναδικού θήτη. Φυσικά, έχετε ήδη όλοι ακούσει από την αστυνομία και τις αρχές ασφαλείας πώς έχουν τα πράγματα μέχρι αυτή τη στιγμή και τι έχει ανακαλύψει μέχρι τώρα η έρευνα. Νομίζω ότι όλοι γνωρίζετε αυτά τα πράγματα, αλλά θα σας πω και μερικά πράγματα. Εγώ, το Μεσμεζέ, συναντήθηκε και εγώ συναντήθηκα και με τον Πρωθυπουργό της Βαυαρίας, όπως επίσης και με όλους τους υπευθύνους
οργάνωσα ασφαλείας για να μιλήσουμε και ευχαριστώ όλους εκ μέρους της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Γερμανίας για την συνεργασία τους, όπως επίσης και όλους όσους εξέφρασαν την θλίψη τους και μας έστειλαν συλληπιτήρια. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά τους να εκφράσω τα συλληπιτήρια μου, το βαθύτατο πόνο μου και την κατανόησή μου προς τα μέλη των οικογενειών που έχασαν παιδιά, που έχασαν νέους ανθρώπους. Πραγματικά μοιραζόμαστε τον πόνο τους και πονάμε μαζί τους. Επίσης σκεφτόμαστε τους πολλούς τραυματίες και έχουμε σκοπό να τους προσφέρουμε κάθε στήριξη. Ήρωα χαρακτηρίζουν τον Έλληνα που έχασε τη ζωή του από τα πυρά του 18χρονου Ιρανογερμανού δράστη που σκόρπισε το θάνατο στο εμπορικό κέντρο του Μονάχου. Σε δημοσίευμά της η βρετανική εφημερίδα Telegraph σημειώνει ότι ο Έλληνας ήρωας δέχτηκε δύο σφαίρες έξω από το χώρο του ταχυφαγίου στην προσπάθειά του να σώσει την αδελφή του την ώρα που ο δράστης πυροβολούσε αδιακρίτως. Ήρωα χαρακτηρίζουν τον Έλληνα που έχασε τη ζωή του από τα πυρά του 18χρονου Ιρανογερμανού δράστη που σκόρπισε το θάνατο στο εμπορικό κέντρο του Μονάχου. Σε δημοσίευμά της η βρετανική εφημερίδα Telegraph που επικαλείται δημοσιογράφο που μίλησε στο BBC Live σημειώνει ότι ο Έλληνας ήρωας δέχτηκε δύο σφαίρες έξω από το χώρο του ταχυφαγίου στην προσπάθειά του να σώσει την αδελφή του την ώρα που ο δράστης πυροβολούσε αδιακρίτως. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πατέρας του υπέστη καρδιακή προσβολή και διακομίστηκε στο νοσοκομείο όταν πληροφορήθηκε το θάνατο του γιού του. Η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών για τον Έλληνα που σκοτώθηκε στο Μόναχο αναφέρει: ο απολογισμός της χθεσινής τραγικής επίθεσης στο εμπορικό κέντρο Ολύμπια του Μονάχου περιλαμβάνει δυστυχώς και έναν Έλληνα πολίτη μεταξύ των αθώων θυμάτων. Τις δύσκολες αυτές στιγμές εκφράζουμε τα θερμά μας συλληπιτήρια στην οικογένεια και τους οικείους του. Η Γενική Πρόξενος της Ελλάδος στο Μόναχο προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σε συνεννόηση με τις αρμόδιες γερμανικές αρχές. Τα συλληπιτήριά του στους οικείους του Έλληνα καθώς και όλων των θυμάτων της αιματηρής επίθεσης στο εμπορικό κέντρο του Μονάχου εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Η ύπαρξη ενός Έλληνα ανάμεσα στους νεκρούς της επίθεσης μας δεσμεύει ακόμα περισσότερο στον αγώνα να εξαλείψουμε το μίσος και την τρομοκρατία από την Ευρώπη. Εκφράζω τα βαθιά συλληπιτήριά μας στους οικείους του καθώς και στις οικογένειες όλων των θυμάτων, τόνισε ο κύριος Τσίπρας. 24 Ιουλίου σήμερα του 2016, 42 χρόνια πριν. 23 Ιουλίου του 1974 η 7χρονη δικτακτορία της 21ης Απριλίου υπό το βάρος της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο κατέρευσε. Οι στρατιωτικοί παρέδωσαν την εξουσία στους πολιτικούς και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ορκίστηκε πρωθυπουργός της χώρας, επικεφαλής της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας τις πρώτες πρωινές ώρες της 24ης Ιουλίου. Από την ημέρα αυτή αρχίζει η εποχή της μεταπολίτευσης. Η Γενική Επιστράτευση που κηρύχθηκε στις 21 Ιουλίου, μία ημέρα μετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, ήταν χαώδης και ανοργάνωτη και κατέδειξε την τραγική κατάσταση που βρισκόταν ο ελληνικός στρατός μετά από 7 χρόνια δικτακτορίας. Η κυβέρνηση Ανδρουτσόπουλου, που ήταν υποχείριο του αόρατου δικτάκτορα Δημητρίου Ιωαννίδη, ήταν ανίκανη να πάρει σοβαρές αποφάσεις. Έτσι, η προσφυγή στους πολιτικούς ήταν μονόδρομος για τη στρατιωτική ηγεσία της χώρας. Το πρωί της 23ης Ιουλίου, ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων στρατηγός Γρηγόριος Μπονάνος και η αρχηγή του στρατού, αντιστράτηγος Ανδρέας Γαλατσάνος, ναυτικού αντινάβαρχος Πέτρος Αραπάκης και αεροπορίας αντιπτέραρχος Αλέξανδρος Παπανικολάου, σε σύσκεψη με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας στρατηγό Φέδων Αγκυζίκη, διατύπωσαν την άποψη ότι είναι επιτακτική ανάγκη η ανάθεση της διακυβέρνησης της χώρας στους πολιτικούς. Στη συνέχεια, ο κύριος Γκυζίκης κάλεσε τον Ιωαννίδη και του ανακοίνωσε την απόφαση της ηγεσίας του στρατεύματος χωρίς αυτός να αντιδράσει. Στις 2 μετά το μεσημέρι κλήθηκαν σε σύσκεψη από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας σημαίνουσες πολιτικές προσωπικότητες της προδικτακτορικής περίοδου. Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι αρχηγοί των δύο μεγαλύτερων κομμάτων, Παναγιώτης Κανελόπουλος της ΕΡΕ και Γεώργιος Μαύρος της Ενώσεως Κέντρου, καθώς και Ευάγγελος Αβέροφ, Σπύρος Μαρκεζίνης, Γεώργιος Αθανασιάδης Νόβας, Στέφανος Στεφανόπουλος, Πέτρος Γαρουφαλιάς και Ξενοφών Ζολώτας. Η δικτακτορία της 21ης Απριλίου είχε ήδη καταρρεύσει.
Στη σύσκεψη αποφασίστηκε ο σχηματισμός πολιτικής κυβέρνησης υπό τον Παναγιώτη Κανελόπουλο, ο οποίος έλαβε προθεσμία έως τις 8 το βράδυ να ανακοινώσει τη σύνθεση του Υπουργικού Συμβουλίου. Εν τω μεταξύ, ο Ευάγγελος Αβέροφ, που προέκρινε τη λύση Καραμαλή, ήρθε σε επαφή με τον πρώην Πρωθυπουργό που ζούσε αυτοεξόριστο στο Παρίσι και του ζήτησε να επιστρέψει το ταχύτερο δυνατόν στην Ελλάδα. Στις 6.30 το απόγευμα, Αβέροφ, με υπόδειξη του Κιζίκη, τηλεφώνησε στον Κανελόπουλο και του ανακοίνωσε την άρση της εντολής που του είχε ανατεθεί. Στις 8 το βράδυ επαναλήφθηκε η σύσκεψη με τους πολιτικούς αρχηγούς και επικυρώθηκε απόφαση για την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, Βαλερί Ζισκάρ Ντεστέν, διέθεσε το προσωπικό του αεροπλάνο για την άμεση επιστροφή του Καραμαλή, ο οποίος αφήχθη στο αεροδρόμιο του Ελληνικού στις 2 το πρωί της 24ης Ιουλίου και έγινε δεκτός από ένα τεράστιο πλήθος πολιτών που τον χαιρετούσε κυριολεκτικά ως ελευθερωτή. Στις 4 ο Καραμαλής ορκίστηκε πρωθυπουργός από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Σεραφείμ, παρουσία του Φέδωνα Κιζίκη. Το μεσημέρι της ίδιας μέρας ορκίστηκε το πρώτο κλιμάκιο της κυβέρνησής του, αποτελούμενο από πολιτικά πρόσωπα της δεξιάς και του κέντρου. Αμέσως μετά ανακοινώθηκαν τα πρώτα μέτρα για την αποκατάσταση του δημοκρατικού πολιτεύματος, κατάργηση του στρατοπέδου της Γιάρου, απόλυση όλων των κρατουμένων, αμνίστευση όλων των πολιτικών αδοκιμάτων και απόδοση της ηθαγένειας στους πολίτες από τους οποίους την είχε στερήσει η δικτακτορία του 1967. Στις άμεσες επιδιώξεις της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας συμπεριλαμβανόταν η αποκατάσταση της δημοκρατικής ομαλότητας και η διαμόρφωση κλίματος εθνικής ενότητας, η αποδιοργάνωση του πλέγματος εξουσίας της δικτακτορίας και η αποκατάσταση του πολιτικού ελέγχου στο στράτευμα, η προετοιμασία για τη διενέργεια εκλογών και η αντιμετώπιση της κρίσης στην Κύπρο. Επιστροφή τώρα, κυρίες και κύριοι, στην επικαιρότητα. Μετά από αυτήν την αναδρομή στο παρελθόν, πάμε στον κάτω Ευρωκόπη. Όπως ανέφερε ο αντιδήμαρχος Λευτέρης Ταμπουρίδης, η κατάσταση που διαμορφώθηκε με το Καλλικράτη είναι ιδιαίτερα δυσάρεστη για την αυτοδιοίκηση, αφού δόθηκαν πολλές αρμοδιότητες στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης χωρίς τους απαραίτητους πόρους. Κοιτάξτε, το κακό ξεκινάει με τον Καλλικράτη. Μεταφερθήκαν αρμοδιότητες πάρα πολλές στους δήμους χωρίς να μεταφερθούν οικονομικοί πόροι. Το οξύμορο σχήμα είναι ότι πέρα ότι δεν μεταφερθήκαν οι πόροι, υπήρχαν και αποχωρήσεις του προσωπικού των ορεινών δήμων προς τους δήμους τους μητροπολιτικούς. Με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να λειτουργήσουμε σαν δήμος και κυρίως το κομμάτι που αφορά την τεχνική μας υπηρεσία. Ακόμη δεν επιδοτείται κάποιος υπάλληλος από άλλον δήμο μεγάλο, ο οποίος θέλει να έρθει σε μικρούς δήμους και το αποτέλεσμα είναι να μην μπορούμε να λειτουργήσουμε όπως θέλουμε για υποβολή προτάσεων και για να υλοποιήσουμε τεχνικά προγράμματα στο Δήμο μας. Αυτό πόσο δυσκολεύει και την καθημερινότητα των πολιτών όταν δεν μπορείτε να ανταποκριθείτε σε βασικά αιτήματα. Παραδείγματος χάρη στην αποκομιδή των σκουπιδιών στο τακτό εκείνο διάστημα που λόγω και του καλοκαιριού πρέπει να γίνεται. Εντάξει, αυτό είναι ένα διαφορετικό κομμάτι, η αποκομιδή. Πονάει και αυτό. Παράδειγμα. Ναι. Θα εστιάσω, το κυριότερο πρόβλημα είναι ότι για να καταπολεμήσουμε την καθημερινότητα, να είμαστε πιο κοντά στο δημότη, πρέπει να γίνονται κάποια πινακάκια από την τεχνική υπηρεσία για να μπορούν να υλοποιηθούν και να γίνονται παρεμβάσεις ή με το Δήμο ή με εξωτερικό συνεργάτη, κυρίως με εμπειροτεχνίτες και εργολάβους. Είναι πολύ δύσκολο αυτό. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να ετοιμάζουμε και φακέλους για να εντάξουμε μεγάλα έργα σε διάφορα χρηματοδοτικά προγράμματα όπως είναι το ΕΣΠΑ και όπως είναι τα διασυνοριακά προγράμματα. Εδώ υπάρχει πρόβλημα. Εδώ υπάρχει πρόβλημα και η λύση είναι να συνεργαζόμαστε με εξωτερικούς συνεργάτες ή κάτι το ενδιάμεσο, συνεργασία της τεχνικής υπηρεσίας με εξωτερικούς συνεργάτες. Και από τον Ευρωκόπη πάμε στον Δήμο Ηράκλεια, στο νομό Σερών. Το πρώτο παραγωγικό γεωτρύπανο εγκαταστάθηκε στο γεωθερμικό πεδίο του Δήμου Ηράκλειας. Προβλέπεται η εγκατάσταση άλλων 2 παραγωγικών γεωτρύπανων και ένα επανέχεσης με τους επιστήμονες του ΙΓΜΕ που βρέθηκαν στο Δημαρχείο της Ηράκλειας να εκφράζουν τη συγκρατημένη αισιοδοξία τους για τα αποτελέσματα των ερευνών.
Το πρώτο γεωτρύπανο είναι γεγονός για το Δήμο Ηράκλειας. Τα στελέχη του ΙΓΜΕ βρέθηκαν στο Δημαρχείο της Ηράκλειας προκειμένου και επίσημα να κηρύξουν την έναρξη των εργασιών. Στόχος του ΙΓΜΕ να βρεθεί ικανοποιητικό κοίτασμα. Είμαι απόλυτα ικανοποιημένος, πρέπει να δηλώσω, από την εξέλιξη αυτή. Ένας αγώνας 10 χρόνων περίπου από το 2007 πλέον έχει φτάσει στο τέλος του. Ας πούμε ότι είμαστε στην αρχή του τέλους. Έχουμε φτάσει στο διατάφτα. Πλέον ξεκινάνε οι γεωτρητικές εργασίες. Ήδη έχουμε ετοιμάσει το χώρο. Η προεργασία έχει γίνει και από εβδομάδα θα στηθεί και το γεωτρύπανο, το οποίο επίσης είναι εδώ. Βρίσκεται εδώ στο λιμανάκι του Λιθοτόπου και περιμένουμε να ετοιμάσουμε το χώρο, τις υποδομές, ώστε να στηθεί το γεωτρύπανο. Οι ΣΕΡΕΣ και οι Δήμοι πρέπει να εκμεταλλευτούν το υπέδαφος, το οποίο μπορεί να προσφέρει ανάπτυξη στον τόπο, τόνισε από την πλευρά του και ο πρόεδρος του ΙΓΜΕ, ο οποίος μάλιστα δήλωσε ιδιαίτερα ευτυχής που γίνονται εργασίες στον νομό ΣΕΡΟΝ, καθώς πολλά χρόνια τώρα υπήρχαν και υποψίες κοιτάσματος. Το γεωθερμικό πεδίο λοιπόν εδώ του Στριμώνα από πολλά χρόνια έχει γίνει προσπάθεια να. Δεδομένου ότι έχει εντοπιστεί από πολλές έρευνες που έχουν κρατήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ήμουν νεότερος επιστήμονας όταν ήρθα με το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και κάναμε έρευνα εδώ στο Λιθότοπο για το γεωθερμικό πεδίο, για να δούμε την τεκτονική, τα γεωλογικά ρήγματα τα οποία φέρνουν τα ρευστά αυτά σε ένα μεγάλο βάθος και όπου θερμαίνονται και ξαναβγαίνουν στην επιφάνεια. Επομένως, πραγματικά αυτή τη στιγμή με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση βλέπω ότι προχωράει η αξιοποίηση αυτή που είχε ξεκινήσει πριν από 25 περίπου χρόνια, του 1990. Το γεωτρύπανο θα ξεκινήσει να προχωρήσει στην πρώτη γεώτρηση στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας. Πρόκειται για ένα γεωτρύπανο που σκάβει σε βάθος 800 μέτρων και είναι το καλύτερο που διαθέτει αυτή τη στιγμή το ΙΓΜΕ. Τα στοιχεία που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι η θερμοκρασία που έχουμε στόχο είναι πάνω από 65 βαθμούς. Οι ερευνητικές γεωτρήσεις που έχουμε είχαν μια μέγιστη θερμοκρασία 65 βαθμών. Από τις ερευνητικές γεωτρήσεις δεν έχουμε τη δυνατότητα να δούμε αν υπήρχε μεγαλύτερη θερμοκρασία και να εκτιμήσουμε επίσης την παροχή. Οπότε, ήδη από την πρώτη παραγωγική γεώτρηση, ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι θα έχουμε και μεγαλύτερες θερμοκρασίες και θα έχουμε και μια πρώτη εκτίμηση για το τι μπορούμε να παράγουμε σαν γεωθερμικό ρευστό, ποσότητες. Αν δεν έχουμε εκτίμηση για την ποσότητα, δεν μπορούμε να δώσουμε στοιχεία τεχνικά το τι μπορεί να υποστηρίξει. Μπορεί να υποστηρίξει τηλεθέρμανση, μπορεί να υποστηρίξει θερμοκήπια, υδατοκαλλιέργειες, ξύρανση προϊόντων, σπα. Είναι ένα τεράστιο φάσμα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καμιά ένδειξη. Δεν μπορούμε να έχουμε ένδειξη, δεν έχουμε διατρήσει το. Δεν έχουμε μπει στο γεωθερμικό ταμιευτήρα, δεν έχουμε τη δυνατότητα να πούμε αν είναι 5, 50 ή 500 κυβικά. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 4 γεωτρήσεις σε βάθος 500 μέτρων. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν στοιχεία για το πόσο νερό υπάρχει κάτω από το γεωθερμικό πεδίο και στους πόσους βαθμούς είναι η θερμοκρασία του. Το πρόγραμμα όπως έχει σχεδιαστεί είναι 4 βαθιές γεωτρήσεις. Βαθιές εκτιμούμε περίπου στα 500 με 550 μέτρα. Εκτιμούμε ότι θα βρούμε τον ταμιευτήρα. Έχουν σχεδιαστεί για να πάνε εκεί 500 με 550 μέτρα βάθος. Από αυτές τις 4 γεωτρήσεις θα εκτιμηθεί όταν διανοιχτούν όλες και γίνει η εκτίμηση της δυναμικότητάς τους, τι νερό μπορούν να παράγουν και με ποιες δυνατότητες, τι θερμοκρασίες. Θα εκτιμήσουμε ποιες από αυτές πιθανά θα χρησιμοποιηθούν για επανέκχυση. Από τη στιγμή που αρχίζει την παραγωγή σε μια γεώτρηση, μπορεί να δει σε ποιαν άλλη θα κάνεις επανέκχυση χωρίς να επηρεάσει το γεωθερμικό πεδίο και να έχεις τα καλύτερα αποτελέσματα στην παραγωγή. Το ελάχιστο 8 μηνών και το μέγιστο 12 θα έχουμε ολοκληρώσει το γεωτρητικό πρόγραμμα, αντλήσεις, εκτίμηση του γεωθερμικού ταμιευτήρα και την τελική έκθεση προς το Δήμο που θα λέει τι δυναμικό έχουμε και πώς μπορεί να αξιοποιηθεί, οι πρώτες προτάσεις για το πώς μπορεί να αξιοποιηθεί. Πρώτο μέλημα του Δημάρχου Ηράκλειας στην περίπτωση που το γεωθερμικό πεδίο είναι ιδανικό και ικανοποιητικό είναι να στηριχθεί κυρίως ο πρωτογενής τομέας που θα δώσει ανάσα σε όλη την περιοχή. Θα δώσουμε βαρύτητα ιδιαίτερη στον πρωτογενή τομέα. Προτεραιότητα για μας είναι οι πολίτες. Μακάρι να το καταφέρουμε και μακάρι μετά την προτροπή από το Δήμο και από τη Δημοτική Αρχή προς τους πολίτες να επενδύσουν, να το πράξουν.
Αυτό βέβαια, αυτά βέβαια είναι πράγματα τα οποία θα τα βλέπουμε στην πορεία, στη συνέχεια, αφού πρώτα βρούμε γεωθερμικό ρευστό, θερμοκρασίες και όλα αυτά που προαπαιτούνται, αν θέλετε. Στη συνέχεια του δελτίου να χαιρετήσουμε τον αθλητικογράφο του Star Βόρειου Ελλάδος, τον Σάκη Πετρόπουλο, να τον χαιρετήσουμε. Σάκη, καλό σου απόγευμα. Καλησπέρα και Θανάση σε σένα και σε όλο το ευγενές ακροατήριό μας. Έχουμε αύριο έναρξη της χρονιάς ουσιαστικά για την Δόξα Δράμας, η πρώτη συγκέντρωση. Νομίζω θα έλεγα τρίτη και φαρμακερή, δηλαδή τρίτη προσπάθεια, και πιστεύω θα είναι η καλή προσπάθεια. Γιατί? Γιατί φέτος στη Δόξα Δράμας υπάρχει, υπάρχει η έλευση, η στήριξη χορηγικά του Γιάννη Πύρου, ο οποίος με την παρουσία του στη Δόξα θέλει να δώσει χαρά στον κόσμο. Έτσι έχουμε απόλυτη ισορροπία. 13 οι αναπομείναντες πέρσι από το ρόστερ της Δόξας και οι 13 μεταγραφές συγκροτούν για το φετινό ρόστερ. Έμψυχο δυναμικό. Άλλαξε μισή ομάδα δηλαδή. Άλλαξε μισή ομάδα. Να πάμε. Παραμένοντες είναι από την περσινό ρόστερ ο Βραζιλιάνος Σάντος, ο αμυντικός Καρακλίδης, ο μέσος αμυντικός Παπαζούδης, ο Αλέξης Οκουπρόγλου, ο Παγκάκης τραντοφύλακας, Δραβιθόπουλος Μπακ, Καϊδαρτής πρώτος σκόρερ, Μαρκόπουλος Κανετίδης, Καράδα η τραντοφύλακας, Μπάμπουρας, Μουτεσίδης και Βιτλής. Αυτοί οι 13 είναι αυτοί που παρέμειναν από το περσινό ρόστερ. Και ήρθε η ενίσχυση μεταγραφική, η Δόξα ουσιαστικά είναι πρωταθλήτρια στις μεταγραφές, κάτι βέβαια που πρέπει να μεταφραστεί και πρωταθλήτρια στους αγωνιστικούς χώρους. Αποκτήθηκαν ο αμυντικός μέσος Κεφαλάς, ο επιτελικός μέσος Καρλόπουλος, ο στόπερ με παρουσία στον Άρη και στον Ηρακλή Γρηγόρης Παπαζαχαρίας, ο Ιβοριανός Ακασού από την Αναγέννηση Καρδίτσας, ο πρώτος κόρης της περσινής Καβάλας Δουμάνης, ο στράικερ Γιόνδης που έπαιζε τον Εμαΐδα και Καλονί, ο Μπουσικάκης που έπαιζε στο Καραϊσκάκι, ο Σικαλιά τερματοφύλακας ο αδελφός που έπαιζε μπακ στη Δόξα το 2011 στη Σούπερ Λίγκα, ο Πολύζος Δανικός από το ΠΑΟΚ και βέβαια οι δύο μεταγραφικές εντάξεις που χαρακτηρίζουν και τη Δόξα ότι πλέον άλλαξε επίπεδο είναι ο Δημήτρης Σουάνης. Πέρσι στην Κέρκυρα συνετέλεσε τα μέγιστα ώστε οι Φιάκες να ανεβούν στη Σούπερ Λίγκ και ο παλιός αρχηγός της Δόξας ο Σάκης Πιντώνης, ο οποίος τελευταία αγωνιζόταν στην Παναχαϊκή. Αυτοί 26 αύριο 7 η ώρα, 6 ώρα στην κέντρο στο γήπεδο της Δόξας, 7 η ώρα η πρώτη προπόνηση. Αναμένεται πάρα πολύ μεγάλη παρουσία του κόσμου. Περιμένει ο κόσμος να χειροκροτήσει και τα νέα αποκτήματα και τους περσινούς, έτσι ώστε η Δόξα να πάει δυνατά. Και θα συμφωνήσω με ένα πανό που κρέμασαν οι οργανωμένοι φίλοι της Δόξας, το όνειρο ξεκινά. Πιστεύω ότι από αύριο ξεκινάει ουσιαστικά η χρονιά 2016-2017. Και όπως το οριοθέτησε ο μεγαλοχορηγός Γιάννης Μπύρος, το Μάιο του 2017 πρέπει να κάνουμε ανακεφαλαίωση και να ζητούμε την αύξηση, την άνοδο στη Super League. Εν τάχει να πούμε ότι 28 του μήνους η ομάδα ανεβαίνει Βόλακα. Στο Βόλακα θα συναντήσει εκεί την ομάδα των Τρικάλων που κάνει προετοιμασία και την Κυριακή 31 του Ιούλη σε προπονητικό διπλό, το επίσημο πρώτο φιλικό, Τρίκαλα Δόξα στο γήπεδο του Βόλακα, όπου θα προετοιμάζουν οι δύο ομάδες. Να σε ευχαριστήσουμε, Σάκη. Να είστε καλά. Ήταν ο Σάκης ο Πετρόπουλος για την έναρξη της αγωνιστικής περίοδου για τη Δόξα Δράμας αύριο το απόγευμα στο γήπεδο της Δόξας. Πάμε και σε κάτι πολιτιστικό. Η μεγάλη επιτυχία που μονοπόλησε δύο θεατρικές περιόδους και γνώρισε την ανταπόκριση κοινού και κριτικών. Η ηρωική κωμωδία του Εντμόν Ροστάν, Σιρανό ντε Μπερζεράκ, σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα, με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον ομώνυμο ρόλο και τη Δήμητρα Ματσούκα στο ρόλο της Ροξάνης, ταξιδεύει σε όλα τα μεγάλα φεστιβάλ της Ελλάδος για την καλοκαιρινή περίοδο του 2016. Χθες παρουσιάστηκε στο ασφυκτικά γεμάτο από κόσμο αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Πολύ προσεγμένη παράσταση σε όλα τα επίπεδα. Ψυχαγωγία με όλη τη σημασία της λέξης. Αν παίξεις θα σε ταράξω στις ξύλιες. Μη μου φλερεί, να τάξεις. Κύριε.
κύριε! Προσβάλλετε σε μένα! Προσβάλλετε τους άλλους! Αυτή η μουσα, κύριε, που για σας είναι μια ξένη, αν στη σκηνή σας έβλεπε κακομοιριασμένη, έτσι χοντρό και άσχημα, έτσι χαζό και αγκάλι, με τον κόθωρνο θα σας άνοιγε το κεφάλι. Ανίκουστο! Είναι σκάνδαλο! Κύριε! Θα διώξω το εξάμβλωμα από τούτα τα μέρη, θα απαλλάξω το θέατρο, θα του βάλω μυστέρι! Βοήθεια! Στο λέω τρεις φορές σε συντομία, στην τρίτη θα εξαφανιστείς. Μέτρα από τώρα. Τρία! Δεκάραδε να ξύζουνε οι στίχοι ετούτοι του μπαρό. Γι' αυτό και χωρίς τύψεις διέκοψα το θέαμα. Μα τι προκαταλήψεις. Και τα λεφτά, οι ηθοποιοί. Αυτό σωστά το είπες. Η στομανδία του Θέσπιδος εγώ δεν κάνω τρύπες. Άρπαξε τώρα το φουγγί. Όλους να τους πληρώσεις. Κυρίες και κύριοι, το θέατρο μας κλείνει. Κλείνει. Για να σας... Αυτές, κυρίες και κύριοι, ήταν οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας από το Star Βορείο Ελλάδος. Από όσους συνεργάστηκαν για τη δική σας ενημέρωση, ευχές, πολλές ευχές για μια όμορφη συνέχεια. Γεια σας. Ο καιρός. Σχεδόν έθριος καιρός και μικρή πτώση της θερμοκρασίας για αύριο στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Στη Δράμα η θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Καλός καιρός στον Ευρωκόπη με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Σχεδόν έθριος ο καιρός σε Αλεξανδρούπολη με τη θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ανάλογες καιρικές συνθήκες σε Κομοτηνή και Ξάνθη με τη θερμοκρασία να φτάνει στην Κομοτηνή τους 35 και στην Ξάνθη τους 33 βαθμούς Κελσίου. Καλές καιρικές συνθήκες σε Καβάλα και Σέρες. Η θερμοκρασία στην Καβάλα από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου, σχεδόν έθριος καιρός στις Σέρες με πολύ ζέστη. Η θερμοκρασία από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου.